Γεια σου Πάρη. Γεια σου Αντώνη. Τι κάνεις? Καλά είμαι εσύ. Λοιπόν, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί βασικά πλέον μπορούμε να λέμε ότι έχουμε weekly video podcast και να είναι όντως weekly. Στην τρίτη φορά νομίζω έχει... Ναι, είναι επίσημο, δεν υπάρχει κίνδυνος πια. Οπότε η φάση είναι καλώς ήρθατε στη μικρή κουβέντα, το εβδομαδιαίο πλέον podcast που κάνουμε με τον Πάρη και στο οποίο συζητάμε για... τεχνικά θέματα, κουτσομπολιά. Κουτσομπολιά, πολύ σημαντικό. Και άλλα. Και άλλα εννοείται, γιατί δεν βάζουμε γλώσσα μέσα γενικότερα. Η φάση είναι ο Πάρης έχει ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω εγώ. Εγώ έχω ένα θέμα που δεν ξέρει ο Πάρης και το συζητάμε ώστε να βγει λίγο έτσι πιο αυθόρμητο. Ακριβώς. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Τέλεια. Λέγε. Πάλι φαγώθηκες, οπότε. Φαγώθηκα, αλλά την άλλη φορά ξεκίνησα πρώτος, άρα είναι η σειρά σου. Ωραία. Δεν θα τσακωθούμε γι' αυτό. Λοιπόν, τώρα θα σου πω ένα θεματάκι που με απασχολεί τελευταία αρκετά. Μ' αρέσουν αυτά που σε απασχολούν. Ναι. Και είναι αρκετά προσωπικό. Ωραία. Τι θα κάνεις με το πτυχίο? Σκληρό. Λοιπόν, side note, ο Πάρης και εγώ γνωριστήκαμε στην σχολή ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, το είπα έτσι με τη μακριά έννοια, στην οποία κάπου εκεί τα ψιλοαφήσαμε από τη σχολή και συνεχίσαμε να έχουμε τη δικιά μας εταιρεία και να κάνουμε άλλα πράγματα. Όπως αυτό το podcast. Όπως αυτό το podcast, το οποίο είναι ουσιαστικά η απόρρεια όλων αυτών των πραγμάτων. Και άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, το πτυχίο το δικό μου είναι όσο υπαρκτό είναι το πτυχίο του Πάρη, δηλαδή. Μηδέν, νομίζω. Κάπως έτσι. Ωραίο θέμα. Οπότε λοιπόν. Είναι σαν τον Άγιο Βασίλη. Των μνημερών. Τέλειο. Λοιπόν, για λέγε. Είναι κόκκινο πτυχίο, δηλαδή. Είναι να σταματήσω να λέω. Μπορεί. Για λέγε, τι θα κάνεις με αυτό? Τι θα κάνω με το πτυχίο? Να σου πω, καταρχάς θα δώσουμε αλγορίθμους, σοβαρά τώρα. Σοβαρά τώρα, άμα το πούμε δηλαδή δημόσια, πρέπει να το κάνουμε. Εγώ θέλω να δώσω αλγορίθμους, δηλαδή. Ωραία, πάμε, θα δώσουμε αλγορίθμους. Ωραία. Έχει εργασίες αυτό. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα, μα τι θέλω. Έχω χάσει νομίζω ήδη τις τρεις πρώτες. Δύο, ωραία. Κάτι τέτοιο. Καλά πήγε. Για πες. Λοιπόν, το πτυχίο νομίζω, βασικά πλέον αρχίζω και συνειδητοποιώ ότι το πάρω. Πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μου η ιδέα ότι ίσως κάποια στιγμή ξαναμπω στη διαδικασία του να το κάνω αυτό το πράγμα, αλλά επειδή είμαι αρκετά ρεαλιστής, οι πιθανότητες που του δίνω δεν είναι πάρα πολύ μεγάλες. Ναι. Θα το ήθελα, αλλά δεν το θέλω αρκετά. Με απασχολούσε πολύ αυτές τις μέρες και βασικά γενικά με είχε απασχολήσει, γιατί ήταν από τους λόγους που σκεφτόμουν να δώσω και αλγορίθμους. Γιατί όπως ρε παιδί μου, διάφορα πράγματα, έτσι και οι σχολές είναι πλατφόρμες μέσα από τις οποίες εσύ μπορείς να πετύχεις πράγματα και να πας κάπου αλλού. Εγώ αποφάσισα να δώσω αλγορίθμους αυτή τη στιγμή γιατί με έπιασε μια καψούρα ότι. Εντάξει, ότι έχει να κάνει με το φτιάχνουμε εφαρμογές, έχουμε μια ιδέα, να δούμε πώς αυτό το πράγμα γίνεται. Τέτοιο βλέπω ότι λειτουργεί γενικά. Αλλά υπάρχουν κάποια κομμάτια στα οποία νιώθω ότι έχω κενό και στα οποία για προσωπικούς δικούς μου λόγους, επειδή μου την έχει βαρέσει, θέλω να γίνω καλύτερος. Ένα από αυτά είναι οι αλγόριθμοι, γιατί για παράδειγμα είναι πράγματα που ακούω και διαβάζω, δεν τα καταλαβαίνω αρκετά καλά, γιατί θέλουν καλό μαθηματικό υπόβαθρο, γιατί αυτό είναι κατά βάση αλγόριθμοι, και μου την έχει βαρέσει να μάθω. Για δικό μου καλό. Δεν πιστεύω επαγγελματικά ότι θα με πάει κάπου εμένα αυτό. Ειλικρινά, γιατί ειδικά πλέον νομίζω. Καλά, εντάξει, developer είμαι, αλλά. Ξέρεις, αυτό πλέον φοράμε πολλά καπέλα πλέον. Sorry, για πες. Ό, θα σου πω. Κοίτα, αρχικά βρέθηκα κι εγώ αρκετές φορές τον τελευταίο καιρό σε φάσεις όπου κάποιο πρόβλημα το οποίο είχα θα μπορούσα ενδεχομένως να το λύσω πιο αποδοτικά. Χρησιμοποιώντας κάποιον αλγόριθμο. Δεν είναι η καθημερινότητα αυτή, δεν είναι όλα τα προβλήματα έτσι. Και η αλήθεια είναι ότι πλέον με τα εργαλεία που υπάρχουν για προγραμματιστές κλπ., θεωρώ ότι τα πιο πολλά, αν όχι όλα από αυτά τα προβλήματα, μπορείς να τα λύσεις με μια βιβλιοθήκη, με καλή χρήση μιας βάσης ή μιας CAS ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο. Άρα υπάρχουν προβλήματα που μπορείς να τα αποφύγεις, δηλαδή να τα βάλεις κάπου το, ουσιαστικά κάπου το χαλί, θα έλεγα, χρησιμοποιώντας μια καλή αρχιτεκτονική στην εφαρμογή σου. Υπάρχουν όμως και άλλα προβλήματα τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Για παράδειγμα, έβλεπα την αναζήτηση. Είχα την ανάγκη, για παράδειγμα, πρόσφατα να υλοποιήσω μια αναζήτηση, η οποία αναζήτηση ήθελε και δομές δεδομένων, δηλαδή ουσιαστικά το πώς θα αναπαραστήσω τα δεδομένα αυτά στη μνήμη του υπολογιστή για να ψάχνονται γρήγορα, και κάποιον αλγόριθμο ώστε να ψάχνει γρήγορα μέσα σε αυτά. Προφανώς πήρα κάποια έτοιμα εργαλεία για να τα συνδυάσω, αλλά χρειάστηκε να το κάνω και σε ένα μεγάλο βαθμό και μόνος μου. Γιατί είναι πάρα πολλές καλές αναζητήσεις οι οποίες λειτουργούν, είναι γενικού σκοπού, να το πω έτσι. Αλλά υπάρχουν και πολλές φορές που έχεις αναζητήσεις πιο ειδικού σκοπού ή που κάποια πράγματα ή κάποιοι κανόνες για σένα βγάζουν περισσότερο νόημα. Ναι. Άρα λοιπόν θα αναγκαστείς πολλές φορές, νομίζω, να χρησιμοποιήσεις.
Οπότε και εγώ, να σου πω την αλήθεια, ξεκίνησα και διάβαζα αλγορίθμους μετά πολλά χρόνια ξανά. Ναι. Δεν διάβασα πάρα πολύ. Αλλά από προσωπικό ενδιαφέρον. Ήταν προσωπικό ενδιαφέρον. Είχα και λόγο στη δουλειά μου να το κάνω. Δεν είμαι απόλυτα βέβαιος, να σου πω την αλήθεια, ότι άμα είχα περάσει αλγορίθμους στη σχολή, γιατί δεν έχω περάσει όπως και εσύ, θα ήμουν πολύ καλύτερο σε αυτό. Αλλά σίγουρα η ανάγκη για κάτι τέτοιο βρέθηκε μπροστά μου. Ναι. Ρε παιδί μου, ξέρεις εμένα τι με απασχολεί τώρα. Και είναι ευαίσθητο θέμα. Αλλά αυτή είναι η άποψή μου. Δηλαδή, εγώ τώρα τι σκέφτομαι. Ωραία, άμα κάτσω και διαβάσω αλγορίθμους, έχω να κερδίσω. Έστω και έμεσα. Σωστά. Άμα κάτσω και διαβάσω αρχιτεκτονική υπολογιστών, έχω να κερδίσω. Έστω και έμεσα. Ωραία, κάνω ένα παράδειγμα που δεν έχω περάσει. Αλλά. Συγκεκριμένο, ναι. Εγώ τι σκέφτομαι πλέον. Η μέρα, ρε παιδί μου, ιδανικά σπάει στα 3. 8 ύπνο, 8 δουλειά, 8 προσωπική ζωή. Πρόσεχε να δείτε να πω. Όχι, στο ιδανικό σενάριο. Αν εγώ τώρα πω πρέπει να καθίσω να διαβάσω ηλεκτρομαγνητική πρόωση. Δεν έχει περάσει ηλεκτρομαγνητική πρόωση. Δεν έχω περάσει. Αφού περάσει το μαγνήτη. Δεν το έχω δώσει. Γιατί συνόμπαρα έλεγα θα δώσω κανονικό μάθημα που είναι δύσκολο για να. Όταν κάνει τέτοια λάθη, δεν παίρνει στοιχείο. Ναι, και εγώ αυτό είπα κάποια στιγμή. Anyway, και σκέφτομαι από να διαβάσω την ηλεκτρομαγνητική πρόωση που είναι τέτοιο. Μπράβο, παιδεία Β αυτή τη στιγμή. Τέλεια. Αυτό το πράγμα πρέπει να πάρει στην ουσία προτεραιότητα είτε από την προσωπική ζωή, η οποία δεν είναι 8 ώρες, γιατί άμα βάλεις μέσα λίγο commute, λίγο να μαγειρέψεις, λίγο ρεξίζεις, τα λίγο είναι πολύ μικρότερο. Σίγουρα. Είτε από αυτό, οπότε κάποιες μέρες να φύγουν off, είτε από τη δουλειά. Το οποίο δεν πολύ παίζει γενικά σενάριο. Είτε από τον ύπνο, το οποίο το θεωρώ ότι είναι κακή επένδυση. Σωστό. Άρα ουσιαστικά λες ότι δεν θα θυσίαζες τώρα την προσωπική σου ζωή ή τον ύπνο σου ή τη δουλειά σου για να πάρεις πτυχίο. Ναι. Το ακούω γενικά, γιατί έχω κάνει πολλές φορές αυτή τη σκέψη και έχω πει θα δουλέψω τα Σαββατοκύριακα για το πτυχίο. Mm. Ή θα πάρω άδεια ενδεχομένως από τη δουλειά μου και για κάποιο χρονικό διάστημα θα κάνω αυτό. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το κυριότερο μου πρόβλημα δεν είναι ποιος χρόνος θα αφιερώσω, είναι ότι δεν έχω την ψυχολογική δύναμη να αφιερώσω αυτό το χρόνο. Α, είναι και αυτό θέμα. Γιατί άμα νιώθεις ότι είσαι πάντρε, παιδί μου, το κάνεις και απλά λειτουργεί, βρίσκεις τον τρόπο για αλήθεια. Δηλαδή κόβεις από κάπου, ναι, ούτε εγώ το έχω αυτό. Απ' την άλλη, δεν θέλω και να απαξιώσω την έννοια του πτυχίου. Απλά δηλαδή. Θεωρώ ότι είναι περιπτώσεις. Πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, απλά μάλλον περνάμε μια φάση που σε επαγγέλματα όπως είναι το δικό μας. Που είναι αρκετά ελεύθερα στην αγορά και δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι υπάρχει στον ορίζοντα κάτι για να αλλάξει αυτό το πράγμα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι έχει αποσυνδεθεί αρκετά η δουλειά τουλάχιστον στον ιδιωτικό τομέα, ναι. είτε είσαι δικιά σου εταιρεία, είτε είσαι ιδιωτικός υπάλληλος κάπου, και η τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σωστό. Νομίζω, τι θέλω να πω, δηλαδή, ενώ άμα γίνεις γιατρός και πάρεις το πτυχίο εδώ, στην ουσία αυτό είναι απαραίτητο για να μπορέσεις να πας να δουλέψεις σε ένα νοσοκομείο, αυτό δεν ισχύει στη δική μας περίπτωση. Σωστό. Και μάλιστα βλέπεις άτομα τα οποία έχουν πάρει πτυχίο, έχουν ίσως μεταπτυχιακά ή διδακτορικά και δεν βρίσκουν δουλειά, και άτομα τα οποία δεν έχουν και βρίσκουν. Αυτό νομίζω είναι μια περίεργη φάση που περνάμε, που είναι καινούργια στην Ελλάδα, και θεωρώ ότι σε έναν βαθμό, παρόλο που μπορεί να μην είναι απαραίτητο για κάποιες επαγγελματικές περιπτώσεις, όπως εγώ θεωρώ ότι στη δική μου δεν είναι, ξεκάθαρα το δικό μου πτυχίο τουλάχιστον. Όχι ότι το μετανιώνω που πήγα σε αυτή τη σχολή, μου αρέσει πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, επειδή το status quo λέει πτυχίο δουλειά, εμένα με προβληματίζει. Θα σου πω, κοίτα, είναι πολύ ευρύ το θέμα και νομίζω ότι δεν υπάρχει μια σωστή και μια λάθος προσέγγιση. Δηλαδή. Είναι καθαρά θέμα συγκυριών το πώς έχεις πάει στη δουλειά σου μέχρι εκείνη τη στιγμή, πώς ουσιαστικά καταφέρνεις, ποιοι είναι οι στόχοι σου. Γιατί, για παράδειγμα, άμα ήθελες να γίνεις ερευνητής και η δουλειά σου θα θέλεις να είναι ερευνητική, ξεκάθαρα. Είτε στον ιδιωτικό τομέα, είτε σε κάποιο πανεπιστήμιο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες κάνουν καθαρά έρευνα, τότε νομίζω ότι δεν θα μας κοιτούσαν καν. Άρα, άμα το όνειρό σου ή ο στόχος σου ήταν να γίνεις ερευνητής κάπου, τότε το πτυχίο είναι απαραίτητο. Αν μιλάμε για θέσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με το engineering κομμάτι, δηλαδή με το κομμάτι του μηχανικού, που έχουν να κάνουν με πάρα πολλά θέματα αδειών, με θέματα ουσιαστικά άλλα τέτοια τα οποία ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός μπορεί να κάνει, πάλι το πτυχίο είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά χωρίς αυτό δεν μπορείς να πας παραπέρα. Ξεκάθαρα.
Άρα λοιπόν, για να δώσω και ένα αντιπαράδειγμα λίγο πιο έτσι περίεργο, αλλά και ένας γιατρός για παράδειγμα θα μπορούσε να μην πάει σε ένα νοσοκομείο, στο οποίο ουσιαστικά είναι η πεπατημένη, να το πω έτσι, ή η ελεγμένη τέτοια. Και να κάνει μια ιατρική η οποία θεωρεί ότι είναι πιο εναλλακτική. Όπως υπάρχουν πάρα πολλοί γιατροί που το κάνουν αυτό, δεν είναι. Functional medicine, παίζει στην Αμερική αυτό πάρα πολύ. Σωστά. Άρα λοιπόν θα μπορούσε και ένα γιατρό να το κάνει αυτό. Δεν μου πολύ αρέσει, αλλά ναι. Ούτε εγώ ξέρω αν. Δεν έχω τις γνώσεις για να κρίνω κάτι τέτοιο, οπότε δεν μπορώ να σου πω ότι. Γενικά έχω μια άρνηση αυτό, αλλά είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Ναι. Αλλά σου λέω ότι ακόμα και ένας γιατρός που είναι το πιο 38 παράδειγμα κάτι τέτοιο, θα μπορούσε να το κάνει. Για παράδειγμα, ένας δικηγόρος δεν μπορεί να πάει στο δικαστήριο και να εκπροσωπήσει κάποιον, για παράδειγμα. Στην Αμερική μπορεί. Στην Αμερική μπορεί, δεν το ξέρω. Νομίζω, παρένθεση και το λες, πάει και δίνει εξετάσεις. Το είχα δει σε αυτή τη σειρά, το Suits. Okay, πάει και δίνει. Πρέπει να έχεις ένα μέντορα που είναι ήδη εγκεκριμένος δικηγόρος, κάπως έτσι. Και πας και δίνεις εξετάσεις στο μπαρ, το οποίο πρέπει να είναι κάτι σαν το ΤΕ, το αντίστοιχο το δικό μας εδώ. Ναι. Και ότι άπαξ και περάσεις τις δικές σου εξετάσεις, σου δίνουν άδεια άσκηση επαγγέλματος. Τέλος πάντων. Αλλά και πάλι, θα μπορούσε να είσαι νομικός σύμβουλος κάπου. Μια εταιρεία, ναι, αν επιλέξει ότι ο Πάρης μου κάνει για νομικός σύμβουλος. Και θέλει να πάρει το ρίσκο. Και θέλει να πάρει το ρίσκο ότι ο Πάρης μπορεί να μην έχει πάρει πτυχίο και αυτό σημαίνει ότι δεν έχει διαβάσει, θα μπορούσε να το κάνει. Άρα λοιπόν, δεν νομίζω ότι είναι αποκλειστικό στο δικό μας επάγγελμα. Απλά στο δικό μας επάγγελμα θεωρώ ότι έχουν γίνει κάποια πράγματα αρκετά εύκολα για το ευρύ κοινό και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη σε προγραμματιστές που δεν είναι απαραίτητο όλοι να είναι με PhD ή με κάποιο ουσιαστικά ερευνητικό background πάρα πολύ προχωρημένο. Mm. Το οποίο σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ συχνό να βλέπεις προγραμματιστές οι οποίοι δεν έχουν πάρει κάποιο πτυχίο. Επίσης, δεν είμαι σίγουρος ότι ο τρόπος που εξελίχθηκε ο εκπαιδευτικός τομέας έγινε με τρόπο που θα μπορούσε να τρέψει περισσότερο και να κάνει πιο έτοιμους, θα έλεγα, τους προγραμματιστές για μια εταιρεία. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο ότι ένας προγραμματιστής ο οποίος έχει 4 χρόνια, μάλλον ένας φοιτητής μετά από 4 χρόνια, ότι είναι έτοιμος να δουλέψει σε μια εταιρεία. Οι γνώσεις που παίρνει στο πανεπιστήμιο ίσως δεν είναι αυτές οι οποίες χρειάζεται για το σύγχρονο κόσμο. Ναι. Να το πω έτσι. Δεν λέω ότι είναι λάθος. Δεν λέω ότι. Ναι, και εγώ αυτό ήθελα να σχολιάσω πάνω σε αυτό που είπες. Εγώ δεν ξέρω αν θα έπρεπε να είναι αλλιώς, άμα με ρωτήσεις. Δηλαδή, ναι, άμα μου πεις, θα έπρεπε να σε βάζουν στο πολυτεχνείο και να σου λένε, λοιπόν, μάθε Git, μάθε αυτόν τον editor, μάθε αυτό, μάθε το άλλο και είσαι έτοιμος για εταιρεία. Δεν νομίζω. Εμένα πιο πολύ μου ταιριάζει αυτό, να σου πω αυτό το μοντέλο το θεωρητικό, που είναι πιο θεωρητικό και αφήνει πάνω σου να δεις πώς θα το εφαρμόσεις. Ναι, αλλά ίσως το θεωρητικό αυτό μοντέλο, για παράδειγμα, η αρχιτεκτονική υπολογιστών, όχι η αρχιτεκτονική με την έννοια που είναι το κλασικό μάθημα που λέει τι είναι η RAM, τι είναι το CPU, πώς μπορείς, για παράδειγμα, να κάνεις πιο γρήγορους κύκλους ενώ επεξεργαστεί, να εκμεταλλευτείς τα jumps, να κάνεις predictions και όλα αυτά τα forwarding πράγματα. Και τέτοια. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι χρήσιμα, αλλά για παράδειγμα. Η αρχιτεκτονική με την έννοια του πώς δομώ μια εφαρμογή, να χρησιμοποιήσω CAS ή να μην χρησιμοποιήσω CAS, να βάλω μια βάση δεδομένων, τι βάση δεδομένων υπάρχουν, τι διαφορές έχουν αυτές μεταξύ τους, πώς θα κάνω τέτοια πράγματα ουσιαστικά να δουλέψουν, γιατί να βάλω έναν application server και μπροστά να βάλω έναν web server, τι είναι το HTTP πρωτόκολλο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τα νούμερα, αλλά άμα με ρώταγες, σου έλεγα ότι 8 στους 10 προγραμματιστές ασχολούνται με το web και τεχνολογίες μπροστά στο web. Αυτό είναι αλήθεια. Το μόνο μάθημα που κάναμε γύρω από το web, που θυμάμαι τουλάχιστον, ήταν ένα που το λέγαμε δίκτυα υπολογιστών. Λοιπόν, πρόσεξε. Δίκτυα επικοινωνίας. Δίκτυα επικοινωνίας. Δίκτυα ήταν υπολογιστών και διαδικτυακό προγραμματισμό. Οκ, okay, σωστό. Το δεύτερο. Αλλά. Τι έμαθες για τα πρωτόκολλα αυτά όμως? Όχι, φίλε, τα μαθήματα ήταν λάθος. Βασικά, όχι. Περίμενε. Τα πρώτα δύο θεωρώ ότι ήταν καλά. Δηλαδή, δίκτυα υπολογιστών και δίκτυα επικοινωνιών. Δεν είμαι σε θέση να τα κρίνω, αλλά εγώ θεωρώ ότι έμαθα 5 πράγματα από εκεί. Mm-hmm. Αλλά θυμάμαι σαν χθες στα δίκτυα, στον διαδικτυακό προγραμματισμό, έχω πάει εντελώς αδιάβαστος. Πρόσεξε. Έχω πάει εντελώς αδιάβαστος. Έχω διαβάσει μία μέρα λίγο γιατί ήταν Java αυτό, να θυμάμαι μεθόδους, ό,τι είχε εκεί. Είχαμε φτιάξει ήδη το source layer, οπότε εγώ είχα επαφή με αυτά. Mm-hmm. Και λέω, θα πάω αδιάβαστος. Φάουν μαζί σου. Αλλά πάω. Και σκάει μία ερώτηση. Πού βρίσκουμε το DOM, okay, το Document Object Model. Το Document Object Model, ουσιαστικά, για να βοηθήσουμε και λίγο στο πιο τεχνικό κομμάτι, είναι ο τρόπος που αναπαριστά τις σελίδες ένας browser. Ναι.
Λοιπόν, και όχι μόνο ένας browser, είναι πολλά. Και έχει ένα checklist που τον βρίσκεις, τικ, τικ, τικ. Και εγώ κάνω ένα τικ και στους browsers. Okay. Right. Λοιπόν, και έρχεται η ώρα και βγαίνει ο βαθμός του μαθήματος και παίρνω 7. Εγώ τραβά τα μαλλιά μου. Εγώ πάει, ο Θρασής, εγώ πάει διάβαση, έχω πάρει 7 και λέω πρέπει να έχω πάρει, ξέρω εγώ, 9. Παραπάνω από 7. Λοιπόν, και πάω και βλέπω μέσα σε όλα ότι ο Μαν μου έχει πει ότι όχι, δεν βρίσκουμε τον DOM στους browsers. Okay. Πρόσεξε. Τρώω μια κλωτσιά στο μάχη και λέω. Κάτι δεν ξέρεις καλά. Κάτι δεν ξέρεις καλά. Και του λέω, κύριε Τάδε. Δεν θυμάμαι και το όνομά του. Τέλος πάντων, του λέω, κύριε Τάδε, λέω, μα το έχουμε. Λέω, κανονικά, λέω, ο Chrome, ο Firefox, Internet Explorer. Λέω, ναι, μου λέει. Αυτά είναι καινούργια. Εμείς κάνουμε μέχρι Internet Explorer 5. Πέντε! Μου είπε το ίδιο πράγμα, ναι. Αυτό είναι ακραίο. Αυτό ήταν φάουλ. Αυτό είναι ακραίο. Ο τύπος ήθελε να πει ότι στους browsers δεν υπάρχει το DOM. Όχι, δεν ήταν σύγχρονο, ήταν λάθος. Άμα πήγαινε σε μια εταιρεία, σε μια συνέντευξη και έλεγε οι browsers δεν έχουν DOM, δεν θα σε παίρνανε. Παραπληροφόρηση ήταν αυτό. Fake news, πώς να το πω. Να σου πω μια φανταστική ερώτηση που ναι, τουλάχιστον κυκλοφορεί στο διαδίκτυο αρκετά συχνά. Στο τι ουσιαστικά. Σε μια συνέντευξη, μάλλον, υπάρχει η ερώτηση εξής, που λέει, τι συμβαίνει από τη στιγμή που εγώ θα πατήσω το πλήκτρο στον υπολογιστή μου, το Enter, α, ναι, μέχρι τη στιγμή που θα δω μια σελίδα. Μου την είχαν κάνει στην ARM αυτή. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Ναι. Δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν δεν θα έπρεπε να μπορώ εγώ να το καταλάβω. Δηλαδή το να κατανοήσω τι θα πει ότι ναι, θα πάω, θα γίνει ένα interrupt, μια διακοπή στον επεξεργαστή για να μπει το πλήκτρο εκείνη τη στιγμή. Αφού μπει το πλήκτρο, θα πάει και θα γίνει trigger, ουσιαστικά μια εντολή που θα πάει και θα πει πατήθηκε το πλήκτρο enter. Αυτό θα κάνει propagate μέχρι τον browser. Ο browser θα πει, α, ωραία, ο Αντώνης θέλει να δει μια σελίδα, θα δει ποιο URL έχω πατήσει, θα κάνει ένα DNS query, θα πάρει ουσιαστικά την IP διεύθυνση του υπολογιστή στον οποίο πρέπει να πάει να μιλήσει. Θα φτιάξει μια TCP σύνδεση την οποία μάλλον θα την κάνει και πάνω από SSL ώστε να είναι ασφαλής. Θα στείλει κάποια bytes με το TCP το οποίο ποτέ δεν κατάλαβα, αλλά πάντα ξέρω ότι είναι τι κάνεις, καλά είμαι, σίγουρα καλά. Ξέρω εγώ, έχει ένα handshake. Θα γίνει όλο αυτό. Θα στείλει έτσι πρωτόκολλο που σημαίνει ότι πρέπει να καταλάβω πώς είναι οι headers, τι είναι οι headers, τι πληροφορία θα πάει εκεί πέρα. Θα επεξεργαστεί από το server, θα πάρω μια απάντηση και θα τη δείξω μπροστά αφού κάνω render στο browser. Όλο αυτό όμως δεν μπορεί να το απαντήσει κάποιος ο οποίος έχει περάσει μια σχολή. Και αυτό δεν είναι η καθημερινότητα. Αυτό είναι η κατανόηση του πώς δουλεύει αυτή τη στιγμή ένα. Ναι. Ξέρετε, δεν θα έλεγα απαραίτητα ότι δεν μπορεί να το απαντήσει. Σίγουρα έχει τις γνώσεις να το απαντήσει. Απλά δεν έχουμε μπει στη διαδικασία νομίζω να το δούμε σαν ολιστικά όλο, ναι, αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τις γνώσεις έχουμε όλες. Τις γνώσεις για τα interrupts τις έχουμε. Σωστά. Σωστά. Τις έχουμε. Τις δικτυακές τις έχουμε. Αλλά δεν το έχουμε δει νομίζω ποτέ σαν όλο. Εν τω μεταξύ, όλο αυτό που λέω και για τα πτυχία δεν είναι. Με προβληματίζει, δεν είναι ότι θέλω να πω σε κάποιον, ξέρεις τι, μην το πάρεις το πτυχίο σου οτιδήποτε. Ναι. Μιλάω και ξεκάθαρα από τη δική μου προσωπική εμπειρία και πώς μου βγήκε εμένα. Το οποίο είναι τύχη, πώς εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που βγήκαν, είναι ένα κάρο πράγματα. Αλλά νομίζω ειδικά στη δικιά μας τη δουλειά, δεν θα πω ότι έχει γίνει irrelevant, αλλά θα πω ότι είναι questionable όλο αυτό. Είναι. Ναι. Υποδιευκρίνηση, δεν ξέρω, δεν είναι ξεκάθαρο. Άλλη όμως, άλλη οπτική γωνία. Ναι. Θεωρείς ότι. Αν υποθέσουμε ότι εγώ και εσύ γνωρίζαμε ακριβώς την καριέρα που έχουμε ακολουθήσει και θέλαμε να κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Ναι. Και πηγαίναμε 10 χρόνια πίσω, πόσο είναι, 12, ναι, 11. 11, φίλε, μπαίνουμε 10 χρόνια φοιτητές. 11 χρόνια πίσω, ωραία. Ναι. Και είσαι πάλι τρίτη ηλικίου, είναι ναι, το καλοκαίρι και πρέπει να αποφασίσεις με βάση μια βαθμολογία που έχεις βγάλει κάποιες σχολές. Ναι. Θεωρείς ότι το πολυτεχνείο, τουλάχιστον η σχολή δικιά μας, είναι κατάλληλη για αυτό που έχεις ακολουθήσει? Δεν θα σου Κοίτα. Πω αν θα την επέλεγες ξανά, γιατί και εγώ μάλλον θα την επέλεγα ξανά. Εγώ θα την επέλεγα σίγουρα ξανά. Αλλά θεωρείς ότι είναι η σωστή σχολή? Δεν ξέρω. Θα σου πω μια γρήγορη. Θα την επέλεγα σίγουρα ξανά και είμαι biased σε αυτό. Περίεργο εντελώς, αλλά θεωρώ λόγω του networking. Θεωρώ ότι ναι, δηλαδή ό,τι κόσμο γνώρισε από το πολυτεχνείο βγήκε κορυφή. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα υπήρχε είτε σε κάποια άλλη πόλη, είτε σε κάποια άλλη σχολή. Όχι. Αν θεωρώ ότι είναι καλύτερη. Backtrack. Αν είναι παιδί μου, πα και πει. Όχι. Σου λέω, είμαι Αντώνης, εγώ είμαι 18. Όχι. Άμα το πάρει, συγγνώμη, μου σε διακόπτω, ότι επειδή με ρώτησε, είμαι ένα άτομο το οποίο ξέρω ότι θα φτιάξω μια τεχνολογική εταιρεία, θα φοράω 2+ καπέλα, αυτό του διαχειριστή, του επιχειρηματία, όπως θες πες και αυτό του προγραμματιστή, νομίζω κατάλληλα μια σχολή τύπου VET. Okay. Άρα δεν θα πήγαινε καν στη σχολή προγραμματισμού. Όχι, αυτή θεωρώ ότι είναι κατάλληλη, γιατί εμένα από αυτή τη στιγμή, παρόλο που εγώ. Δηλαδή, άμα δει. Εντελώς εξωτερικά και τεχνικά τι skills χρειάζομαι. Χρειάζεται να ξέρω πώς να διαχειριστώ μια εταιρεία.
Ναι. Έτσι δεν είναι. Και χρειάζεται να ξέρω και κώδικα. Σωστά. Τα βασικά τουλάχιστον, να καταλαβαίνω τεχνικά πράγματα. Οπότε, ναι, θεωρώ ότι είναι μια σχολή ΔΕΤΑ, αλλά εγώ θα πήγαινα. Θα πήγαινα πάλι Πολυτεχνείο επειδή είμαι biased λόγω αυτών που έχουν συμβεί. Σίγουρα, δηλαδή οι εμπειρίες που είχαμε. Δεν μπορώ να σου πω. Όχι, κοίτα, οι καθηγητές που είχαμε, οι φίλοι μας, οι γνωστοί μας, οι συνεργάτες μας κατά καιρούς, εμείς οι ίδιοι, δηλαδή είναι πολύ πιθανό να μην είχαν. Ναι. Εκτός αν είμαστε και δύο στο ΔΕΠ, ναι. Ναι, okay. Ή στην χύψη σχολή. Δεν λέω αυτό. Προφανώς όλα αυτά είναι πολύ συγκυριακά. Αλλά θεωρώ ότι όντως κάποιες σχολές, μάλλον οι σχολές σου σε αναγκάζουν να συνυπάρξεις με άτομα που έχουν ίδιες σκέψεις με σένα. Γιατί στο σχολείο πάντα ήσουν τι ήταν, καθαρά τοπικό. Τύχαινε να είμαστε στην ίδια γειτονιά. Σωστά. Πήγαμε στο ίδιο σχολείο. Ή ενδεχομένως σε κάποια ιδιωτικά σχολεία σου έλεγε ο άλλος: έχουμε μια παρόμοια οικονομική κατάσταση ή παρόμοια, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, κάτι. Αλλά ήταν τελείως, τα κριτήρια ήταν τελείως άσχετα με αυτό που ήθελες να κάνεις. Η σχολή σου ήταν η πρώτη φορά που ήσουν κάπου για να μάθεις κάτι. Ναι. Και που αυτό το κάτι, μάλλον τα κοινά που είχες με τα υπόλοιπα άτομα ήταν ότι θέλουμε να κάνουμε παρόμοια πράγματα. Οπότε οι συζητήσεις ήταν πολύ διαφορετικές. Άρα θα συμφωνήσω μαζί σου. Αλλά νομίζω και πάλι ότι οι σχολές πρέπει να εξυγχρονιστούν. Και δεν θέλω να πάω στην άλλη άκρη. Δεν θεωρώ ότι μια σχολή σαν τη δικιά μας πρέπει να γυρίσει πλήρως στο εφαρμοσμένο κομμάτι που να λέει ότι θέλω να σε βγάλω να μπορείς να γράψεις μια εφαρμογή σε Django, σε Python ή κάπου αλλού. Θα χαλάγει και το ερευνητικό τότε. Σίγουρα. Αλλά πρέπει αναγκαστικά να σου δώσει και μια γενική εικόνα. Δεν μπορεί, δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ να μπορώ να καταλάβω πώς δουλεύει ένα πολύπλοκο σύστημα. Από ναι. Τα μάθημα της σχολής. Ναι. Δεν σου λέω να κάνω αυτό ή να μου πει θα μάθεις αυτή την τεχνολογία, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ λάθος. Και ένα πράγμα που μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ είναι ότι μπορούμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε 15.000 διαφορετικά πράγματα χωρίς πρόβλημα. Ναι. Και αυτό μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ σχολή. Αλλά θεωρώ ότι μια γενική κατανόηση θα πρέπει να μπορώ να την έχω χωρίς να βάλω τον κόπο που έχω βάλει εγώ. Ή να με καθοδηγήσει λίγο καλύτερα. Κατάλαβα τι λες. Νομίζω έχεις δίκιο σε αυτό. Εσύ ποια σχολή πιστεύεις ότι ταιριάζει με βάση την εξέλιξη που πήρες? Δηλαδή, αν βάλεις καθαρά την. Τεχνικά, πώς αν βάλεις καθαρά τεχνικά, ας πούμε, την καριέρα μου, ότι αυτή τη στιγμή είμαι ένας προγραμματιστής σε μια εταιρεία και κάνω κατά βάση λογισμικό. Και άμα βγάλεις ότι μ' αρέσει να ασχολούμαι και με άλλα πράγματα, οπότε ακόμα και στο e-food προσπαθώ και μπλέκομαι και σε πράγματα τα οποία δεν είναι αμιγώς προγραμματιστικά. Μια σχολή που ήσταν κατάλληλη ή καλύτερη είναι μια σχολή. Αρχικά υπάρχουν κάποια ιδιωτικά, νομίζω, πανεπιστήμια που κάνουν πιο συγκεκριμένα μαθήματα, αλλά και εκεί πέρα νομίζω πάνε πολύ στο άκρο που περιέγραψα πριν, ότι θα σου μάθω να γράφεις εφαρμογές σε Java. Ναι. Μπράβο, πάρα πολύ καλό. Άχρηστο, sorry. 10 ευρώ Udemy. Ναι, είναι δηλαδή, θεωρώ, πεταμένα λεφτά και θα έχω πανεπιστήμιο από το Hardcore Sciences. Κάτι περίεργο το οποίο δεν μπορεί να προφέρει κανείς από εκεί πέρα, αλλά σου λέει ο άλλος. Αυτό το θεωρώ και αυτό εξίσου κακό. Ναι. Θεωρώ θα μπορούσε να είναι κάποια σχολή τύπου TEI, δηλαδή μια πιο τεχνική σχολή. Ναι. Γιατί άμα βγάλεις το ερευνητικό κομμάτι που δεν το κάνω, άμα βγάλεις το κομμάτι διοίκηση επιχειρήσεων το οποίο το πήρα σαν κατεύθυνση, αλλά θεωρητικά στο e-food δεν το κάνω. Άμα βγάλεις όλα αυτά από τη μέση, θεωρώ ότι η δουλειά θα μπορούσε να είναι πιο τεχνική. Άρα, να μην πάω στο μάθε Java εφαρμογές, αλλά δες πώς δουλεύουν σύγχρονες web εφαρμογές, δες πώς ουσιαστικά μπορείς να αναμίξεις πολλά τέτοια πράγματα. Patterns, πρακτικές, αρχιτεκτονικές, ναι. Τέτοια πράγματα. Ναι. Νομίζω πάντως έχεις και το κακό με όλα αυτά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια αυτή την περίοδο. Δεν θέλω ranting τέτοιο, γιατί θα βγάλω πολλά από μέσα. Δεν θα κάνω rant, αλλά νομίζω ότι πάνε και. Εγώ φοβάμαι θα κάνω rant. Πάνε και πάλι. Όχι, θα σε κρατήσω, μην φοβάσαι. Θα πάνε και πατάνε πάνω στα μεγάλα αρνητικά που έχουν τα δημόσια. Ναι. Ότι είναι τόσο θεωρητικό αυτό που κάνεις και λένε τι βγαίνει ο κόσμος και παραπονιέται, ότι δεν έχει επαφή με την αγορά εργασίας. Ωραία, έλα, μάθε αυτό το συγκεκριμένο πράγμα που είναι ακριβώς έτσι και δεν υπάρχει μετά ευελιξία και νομίζω δεν είναι εύκολο να ανοίξει το μυαλό μετά από αυτό. Sorry, τελευταίο. Όχι, και λες ότι εμένα ένας άλλος λόγος, γιατί πάντα το σκέφτομαι και το ξέχασα πριν να το πω, που θα επέλεγα την ίδια σχολή είναι για το ότι. Μετά το δεύτερο έτος και μισό, παίρνεις τις ροές, την κατεύθυνση δηλαδή, και σωστά. Υπάρχουν πολλές επιλογές. Και εγώ, παρόλο ρε παιδί μου που δεν τελείωσα ποτέ τη σχολή, άλλαξα και ροές στη μέση. Εντελώς. Καλά, και εγώ εννοείται ότι θα μπει. Άλλαξα πράγματα. Αλλά θέλω να πω ότι επειδή δεν μπορείς να είσαι σίγουρος στα 18 ή στα 20 πώς θα εξελιχθείς, η επιλογή που σου δίνει, η δυνατότητα που σου δίνει αυτή η σχολή να επιλέξεις κάποια στιγμή και αν κάνεις λάθος, να πας πίσω και να το διορθώσεις, θεωρώ ότι είναι
θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να το αντιγράψουν και άλλες σχολές. Ξέρεις τι μου φαίνεται φανταστικό. Υπάρχει μια έννοια στο εξωτερικό, τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν το έχω δει ακόμα, που λέγονται νομίζω sandwich courses, κάπως έτσι. Όπου ουσιαστικά ξεκινάς με δύο βασικά χρόνια. Μπορείς ένα χρόνο να πας να δουλέψεις κάπου, ή με τη μορφή πρακτικής ή με κάποια άλλη μορφή, και μετά ουσιαστικά να πας και να κάνεις κάτι πιο εξειδικευμένο. Άρα, όπως για παράδειγμα, η δικιά μας σχολή θεωρείται master, οπότε αν ή θα πέραμε δύο πτυχία ή κανένα, εμείς να ξέρεις. Οπότε γι' αυτό. Μάλλον στο κανένα τίνουμε. Αλλά όπως για παράδειγμα, εμείς έχουμε κάτι πιο γενικό στην αρχή, μετά δουλέψαμε και μετά θα μπορούσαμε ιδανικά να ξαναπάμε στη σχολή και να συνεχίσουμε αυτό που κάναμε με πολύ διαφορετική οπτική γωνία. Γιατί αυτή τη στιγμή, άμα αποφάσισα ότι θέλω να πάρω πτυχίο για οποιονδήποτε λόγο, θα νομίζω ότι η κοσμοθεωρία μου, να το πω έτσι, για τη σχολή θα ήταν τελείως διαφορετική. Οι στόχοι μου, το τι θα ήθελα να μάθω από κάθε μάθημα, το. Θα ήθελα πάλι να πάρω 5 για να περάσω. Ναι. Δηλαδή δεν θα με ένοιαζε να πάρω βαθμό, ή τουλάχιστον δεν έχω αυτή την κάψα τώρα. Αλλά το ποιους 5 βαθμούς του μαθήματος θα ήθελα να πάρω θα ήταν πολύ διαφορετικό. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι σαφές. Όχι, κατάλαβα ξεκάθαρα εγώ. Ότι αυτή τη στιγμή ξέρω τι θέλω να μάθω. Δηλαδή, αν πάω να κάνω αλγορίθμους, θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μάθω τους αλγορίθμους που θα χρησιμοποιήσω 8 στις 10 φορές. Mm. Και ας μην μάθω τον πιο special, φοβερό, wow αλγορίθμο, γιατί μάλλον δεν θα μου χρειαστεί. Παρεπιπτόντως, πώς ξέρεις πόσες εργασίες έχουν βγει? Μιλούσα με τον Γιάννη. Ναι. Και του έλεγα ότι θέλω να πάμε να δώσουμε αλγορίθμους μαζί. Ναι. Και μου λέει θα σου στείλω τις εργασίες για να τις αντιγράψεις. Αλλά δεν πήγα καν στη διαδικασία να τις αντιγράψω. Ναι, ούτε εγώ θα τις αντέγραφα τώρα. Γιατί όχι. Σκέφτομαι ότι θέλω να μάθω διαφορετικά. Τώρα το να πάω να περάσω αλγορίθμους δεν θα. Δεν θα δώσει μάλλον ένα μεγάλο πάτημα στο να πάρω πτυχίο. Mm. Άρα, αν πάω να δώσω αλγορίθμους, θα τους δώσω γιατί θέλω να μάθω κάτι. Να κάνω άλλο ένα rant λίγο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν θες να συγκρατηθώ, θες να το ρίξω. Όχι. Άλλο ένα να σου πω τώρα γιατί σκέφτομαι τι με χαλάει με αυτά και με τον προγραμματισμό. Και σκέφτομαι ότι ωραία, θες να κάνεις specialize σε κάτι συγκεκριμένο στην αγορά εργασίας. Κατά πρώτον, παρατήρηση δικιά μου, μπορεί να μην αντιπροσωπεύει την αγορά, αλλά έχω δει πάρα πολύ λίγους, αν όχι κανέναν, προγραμματιστή εταιρεία σε καλή θέση που να έχει φύγει από κάποιο τέτοιο πανεπιστήμιο. Δεν ξέρω αν είναι έτσι, αλλά αυτή είναι μια παρατήρηση που έχω κάνει. Μπορεί να έχω λάθος δείγμα. Το άλλο που έχω παρατηρήσει είναι ότι αν θες να κάνεις αυτό, να πάρεις κάποιον ο οποίος δεν έχει ιδέα από προγραμματισμό και να τον ετοιμάσεις για κάτι, αυτά τα οποία βλέπουν να δουλεύουν είναι workshops τύπου bootcamps. Mm-hmm. Έρχεσαι 6 μήνες, είναι ένα πράγμα fast track. Ναι. Και σε πηγαίνω τροχαντήρι να σου μάθω κάτι συγκεκριμένο μέσα. Και αυτά συνήθως τι γίνεται, έχουν μιλήσει με εταιρείες που έχουν ανάγκη, κυρίως από junior developers. Και είναι έτοιμο το path μέχρι εκεί. Αλλά στην ουσία είναι σαν επαγγελματική κατάρτιση αυτό για κάποιους συγκεκριμένους πελάτες σε εισαγωγικά. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, αλλά το έχω δει να δουλεύει περισσότερο. Νομίζω και εγώ θα συμφωνήσω πάρα πολύ. Και η ερώτηση βασικά που θέλω να σου κάνω πριν πει αυτό ήταν, θα έλεγε σε κάποιον να πάει σε ένα bootcamp ή να πάει σε κάποιο πανεπιστήμιο το οποίο είναι πιο ιδιωτικό, άρα δεν θα έχει τα κακά του ελληνικού πανεπιστημίου? Γιατί όντως μην πάμε εκεί, αλλά ναι, έχει πάρα πολλά αρνητικά. Εγώ θα του έλεγα να πάει σε ένα bootcamp. Και εγώ θα έλεγα να πάει σε ένα bootcamp. Και η δεύτερη ερώτηση είναι, ναι, πιστεύεις ότι κάποιος που έχει πάει σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο έχει κάτι παραπάνω από κάποιον που έχει πάει σε ένα bootcamp? Δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Και δεν μπορώ να καταλάβω και γιατί. Αυτό, γιατί μάλλον απλά στρετσάρουν ένα bootcamp σε 2-3, δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι. Ναι. Και πάνε γι' αυτό. Δεν λέω ότι είναι κακό, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν καλύτεροι τρόποι να πάρεις αυτές τις γνώσεις. Τώρα, αν έχεις την ανάγκη να έχεις κάποιο πτυχίο, κάποιο δίπλωμα, γιατί αυτό σε μπλοκάρει στο να βρεις δουλειά ή σου λέει ο άλλος ότι θέλω οπωσδήποτε πτυχίο. Το κάνεις, ναι. Ναι, έχεις ένα πλεονέκτημα. Οτιδήποτε πέρα από τα χαρτιά θεωρώ ότι ένα bootcamp θα καλύπτει. Και εγώ. Είναι άσχημο αυτό. Ενώ οι σχολές οι ελληνικές που έχω δει, το δημόσιο πανεπιστήμιο, δεν σου λέω ότι δεν υπάρχουν κακές, δεν ξέρω. Προφανώς υπάρχουν, ξέρω εγώ, πόσες χιλιάδες σχολές. Ναι. Αλλά αυτές που ξέρω στο κομμάτι το δικό μας και σε παρόμοια κομμάτια, ξέρω ότι σου δίνουν 5 πράγματα που δεν τα παίρνεις σε 6 μήνες. Ναι. Μπορεί κάποια να μην τα χρειαστείς, μπορεί κάποια να είναι ερευνητικά, μπορεί οτιδήποτε άλλο, αλλά τα κομμάτια αυτά που σου δίνουν δεν τα παίρνεις σε 6 μήνες. Είναι δουλειά. Έχω νιώσει πάρα πολύ να λείπει αυτή η γέφυρα μεταξύ του θεωρητικού υποβάθρου και αυτού το οποίο χρειάζεται το 90% των θέσεων εργασίας. Mm-hmm. Για να σου πω, το άλλο 10% ή 20% θα είναι ερευνητικές, θα είναι ακαδημαϊκές, θα είναι τέτοιο. Μιλάμε, πάρουμε τον ιδιωτικό τομέα, ιδιωτικοί υπάλληλοι, επιχειρηματίες που θέλουν να ξεκινήσουν κάτι καινούριο. Mm-hmm. Νομίζω υπάρχει κενό εκεί. Δηλαδή, έχω δει πολλούς τελειόφοιτους να αισθάνονται ότι
Ότι είναι χαμένοι του στυλ, δεν ξέρω τι να κάνω τώρα. Και εντάξει, το βλέπω αυτό και νιώθω εγώ πάρα πολύ τυχερός για το πώς ήρθαν τα πράγματα και ευκαιρίες που είχα τη δυνατότητα να εκμεταλλευτώ. Γιατί λέω, ρε φίλε, μπορεί να ήμουν και εγώ έτσι, δεν ξέρω. Καλά. Είναι τώρα μιλάμε, ανοίγει άλλο τέτοιο. Είναι γιατί... πολύ μεγάλη κουβέντα. Θεωρώ πάντως ότι οι ευκαιρίες είναι κάτι το οποίο συμβαίνουν σε όλους. Σε άλλους λιγότερο, σε άλλους περισσότερο. Δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ να κρίνω εγώ με ποιον άλλον. Κάποιοι μπορεί να έχουν πιο πολλά προβλήματα, κάποιοι μπορεί να τα βρήκαν πιο έτοιμα από ό,τι εγώ και εσύ. Αλλά θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό υπάρχουν ευκαιρίες και απλά κάποιες φορές δεν τις παίρνεις. Δηλαδή πρέπει να την αρπάξεις την ευκαιρία. Δεν είναι τζάμπα ποτέ. Καλά, ναι, εννοείται. Κοίταξε, ούτε θεωρώ ότι μαθαίνουμε να έχουμε αντανακλαστικά. Ναι. Ούτε γίνεται να τα μάθεις όλα. Απ' την άλλη. Όχι. Μιλάμε για τεράστια κουβέντα τώρα, ε. Θα αρχίσουμε να τα πάμε. Έλα, άστο, λέγε τι. Λες να την κόψουμε εδώ. Εγώ έχω πολύ πεζή συζήτηση σε σχέση με τη δικιά σου. Είναι τεχνολογική. Είναι ωραία, αλλά είναι πεζή. Θες να το πάμε 5-10 λεπτάκια ακόμα. Άσε να κάνουμε τις τεχνολογικές άλλη φορά, να το κάνουμε έτσι. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το θέμα. Ναι. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Ωραία. Θα σου κάνω ερώτηση τώρα. Πες πρώτα, γιατί ξεκίνησα να μιλάω και θα σου πω μετά. Όχι. Πήγα, δεν ξέρω. Άσε, πες. Λοιπόν, εσύ. Ωραία. Κάνεις παιδί αύριο μεθαύριο και το παιδί σου πάει 18 χρονών και έχει δει τον μπαμπά του που είναι προγραμματιστής και σου λέει το παιδί, μπαμπά, θέλω κι εγώ να γίνω προγραμματιστής. Κάποια στιγμή στην πρώτη λυκείου. Τι λες στο παιδί σου, τι προτείνεις στο παιδί σου να ακολουθεί. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Νομίζω ότι θα πρότεινα στο παιδί μου. Βασικά δεν ξέρω πώς θα είναι η κατάσταση τότε, γιατί θεωρώ ότι όπως η δικιά μας φάση ήταν πολύ διαφορετική σχέση με τους γονείς μας, έτσι θεωρώ ότι και τότε αν πάω να κρίνω σύμφωνα με το σήμερα θα είναι λάθος. Αλλά αν τώρα είχα έναν φίλο που είχε ένα παιδί 18 χρονών, ναι. Νομίζω ότι θα πρότεινα πάλι να πάει σε μια σχολή. Ωραία. Να είναι πιο τυπικός από μένα, θεωρώ δηλαδή ότι είναι... Σωστό να μπεις στη σχολή και να μπεις με σκοπό να τη βγάλεις. Όχι να την αφήσεις στη μέση και στην αρχή λόγω δικαιολογίας και μετά πραγματικότητας να πεις ότι η δουλειά με μπλοκάρει στο να πάρει πτυχίο. Αλλά θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Γιατί η σχολή θα σου δώσει πολλές διαφορετικές εμπειρίες σε πολύ πιο συμπτυγμένο χρονικό διάστημα. Θα σου δείξει, για παράδειγμα, ότι τα πολύ θεωρητικά μαθηματικά δεν είναι αυτά τα μαθηματικά τα οποία έχεις στο σχολείο και ωραία ήταν, μου αρέσει μαθηματικά, είμαι καλός, μπορώ να γίνω μαθηματικός. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Άρα λοιπόν με τη σχολή θα μπορέσει να έχει πολλές εμπειρίες πάρα πολύ γρήγορα. Επίσης θα έχει την ευκαιρία να δουλέψει με κάποια πρακτική το καλοκαίρι. Άρα λοιπόν οι πρακτικές είναι κάτι το οποίο θα σου έρθουν πιο εύκολα με σχολή παρά άμα πει ότι πίνω καφέδες όλο τον χρόνο και τώρα που ήρθε καλοκαίρι θέλω να κάνω μια πρακτική δύο μήνες. Δεν θα σου δώσει την ίδια σημασία. Άρα λοιπόν θα του έλεγα ναι, να πάει σχολή. Να μην θεωρήσει ότι επειδή πήγε σχολή είναι καλύτερο από κάποιον που δεν πήγε σχολή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, να μην θεωρήσει ποτέ ότι, ξέρεις τι, πάρει. Άμα έχουμε πάρει πτυχίο από το Πανεπιστήμιο, άρα είμαστε καλύτεροι από τον δίπλα που έχει πάρει από κάποιο άλλο πανεπιστήμιο ή δεν έχει πάρει καθόλου. Αυτό θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο λάθος. Είναι φάουλ αυτό και συμβαίνει. Συγγνώμη, συνέχισα. Να κάνει όσο καλύτερο networking μπορεί, να γνωρίσει κόσμο, να βρει άτομα που σκέφτονται παρόμοια, να γνωρίσει καθηγητές, γιατί κατά ψέματα. Πολλοί καθηγητές μας έχουν βοηθήσει και με το Sorsler και μετά. Ναι. Μπορεί να μην ήταν η καλύτερη δυνατή βοήθεια ή μπορεί κάποιος άλλος να είχε περισσότερη βοήθεια από το δικό του καθηγητή από μια άλλη σχολή. Δεν λέω δηλαδή ότι ήταν ό,τι καλύτερο. Λέω όμως ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Υπήρχαν άνθρωποι που ενδιαφέρονταν να σε κάνουν να πετύχεις. Μα είχαμε καθηγητές οι οποίοι δουλεύανε στα ερευνητικά προγράμματα που είχαμε του Πολυτεχνείου, μετά ανοίξανε εταιρεία και έχουν πάρει και συμφοιτητές μας και έχουν δουλέψει εκεί. Σωστό. Σωστά. Ενώ δεν ξέρεις πώς το networking είναι το να γνωρίσεις κόσμο που θεωρείς ότι έχετε να ανταλλάξετε χρήσιμη πληροφορία, ας πούμε. Θεωρώ ότι πάντα βγαίνει καλό. Συγγνώμη, συνέχισε, έλεγες για το παιδί 18 χρονών που συμβουλεύει. Οπότε, ναι, θα το συμβούλευα να μπει στη σχολή, να πάρει το πτυχίο του, γιατί ένα κακό που έχω κάνει εγώ δεν το έχω πάρει είναι ότι δεν έχω κλείσει ένα κύκλο. Και ό,τι και να κάνεις, τουλάχιστον στη δικιά μου ταπεινή γνώμη, είναι λάθος να μην κλείσεις ένα κύκλο. Παρότι δεν με συμφέρει αυτό που λέω και παρότι μπορεί να κάνει μπάκλα αυτό, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι είναι καλό να κλείνεις κάτι. Δεν είναι καλό να αφήνεις πίσω υπόλοιπα. Άρα λοιπόν. Η διαδικασία αυτή θεωρώ ότι είναι ακόμα μια διαδικασία που μπορεί να σε πλάσει πάρα πολύ καλά. Γιατί όντως στα 18 δεν έχεις ιδέα. Εγώ στα 18 ξέρεις τι έλεγα. Θα κάνω ανεμογεννήτριες. Το οποίο με μαγεύει ακόμα. Αλλά δεν είναι αυτό που τελικά βρίσκω τη μαγεία της καθημερινής δουλειάς να κάνω. Ήθελες να πάρεις ενέργεια.
Ήμουν σίγουρο θα πάρω ενέργεια. Δεν το ξέρω αυτό. Ακραίο. Ναι, εντελώς. Ναι, αλλά άμα δεν είχα μπει σε αυτή τη διαδικασία, άμα δεν είχα γνωρίσει διαφορετικούς ανθρώπους, άμα δεν είχα εμπειρίες, άμα δεν είχα όλα αυτά τα πράγματα, μπορεί αυτή τη στιγμή να είχα πάει σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, το οποίο θα μάθαινε πώς να χτίσω τις ανεμογεννήτριες των 5 ειδών που υπάρχουν στην Ελλάδα, ξέρω εγώ, και να ασχολούμαι με αυτό. Μπορεί να είχα μια εξίσου πετυχημένη καριέρα εκεί. Μπορεί να είχα μια πιο πετυχημένη καριέρα ή μια λιγότερο πετυχημένη καριέρα. Δεν σου λέω ότι θα ήταν μια λάθος επιλογή. Σου λέω ότι μπορεί να μην μου άρεσε όσο μου αρέσει τώρα. Αυτή τη στιγμή κάθε πρωί ξυπνάω και λέω τι ωραία που θα πάω να δουλέψω. Και αυτό θα το κάνω και στο eFood, θα το κάνω και σε άλλες εταιρείες. Δηλαδή, σίγουρα το eFood είναι μια πάρα πολύ ωραία εταιρεία να δουλέψεις. Δεν μπορώ να πω ότι έχω παράπονο. Αλλά ο λόγος που έχω που ξυπνάω κάθε πρωί με όρεξη είναι ότι κάνω μια δουλειά που μου αρέσει. Και αυτό το πράγμα θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη τύχη μου που είχα ποτέ. Αυτό είναι φανταστικό γενικά. Είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή. Δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Όχι, ναι, και. Επειδή και το νιώθω και εγώ έτσι πολλά χρόνια. Ότι. Δηλαδή, βασικά, ίσως. Τέλος πάντων, πάλι είναι μεγάλη κουβέντα. Νιώθω πολλές φορές ότι αυτό με βοήθησε να ξεχάσω τη σχολή. Όχι, με βοήθησε. Ναι, λάθος ρήμα. Αυτό με έκανε να ξεχάσω τη σχολή. Γιατί κάποια στιγμή μου κάνα την ερώτηση από πότε έχεις να δώσεις μάθημα και λέω και δεν θυμόμουν από ότι το άφησα εγώ δεν θυμάμαι και κάποια στιγμή έκανα ένα τέτοιο και λέω α το άφησα το 14 όταν δώσαμε αυτή την εργασία του Ιωσήφ ξέρω. Παίζει να είναι και με ένα τελευταίο μάθημα που είχα δώσει είναι και, αλλά δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, έγινε ψηλό αυτόματα και όλο αυτό συνειδητοποίησα ήταν επειδή ξυπνάγα κάθε μέρα και είχα. Μου άρεσαν οι Δευτέρες, παιδί μου, πώς να το πω. Είναι φοβερό αυτό, είναι φανταστικό. Και ακόμα μου αρέσουν οι Δευτέρες. Δευτέρα και Παρασκευή είναι από τις αγαπημένες μου μέρες και οι δύο. By the way, τρελό hint. Πια πότε ανακάλυψα πότε έχω αφήσει σχολή. Όταν μπήκα στρατό και πρέπει να βγάλω βεβαίωση για τη σχολή, για τις εξεταστικές που έχω πάει. Αλήθεια. Εννοείται. Έλα ρε. Ναι. Κοίτα, λοιπόν, άκου, είπες κάτι πολύ ωραίο πριν. Το οποίο θέλω να καθίσω λίγο να το πιάσω γιατί είναι κάτι που το συζητάω όταν συζητάμε για το θέμα. Όταν εγώ συζητάω μάλλον για το θέμα με τη σχολή. Το ότι αν πρέπει να κλείσει ένα κύκλο. Λοιπόν. Πρόσεχε να δεις σε τι λούμπα έχω πέσει και σκέφτομαι. Εγώ προσωπικά. Σε τι κύκλο. Ναι, σε τι κύκλο έχω πέσει. Λοιπόν, εγώ νιώθω OK με το ότι την έχω αφήσει, γιατί θεωρώ ότι έγινε μόνο του. Οπότε για αυτόν τον λόγο θεωρώ. Και επειδή τα πράγματα έχουν βγει, ρε παιδί μου, σχετικά καλά, νιώθω ότι είναι OK και αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι θα ήταν κακή προτεραιότητα να τη βάλω, σε σημαντικό βαθμό τουλάχιστον, στη ζωή μου. Και δεν καταλαβαίνω γιατί να τη βάλω σε ένα σήμαντο βαθμό και να πάρω τυχείο στα 50. Λοιπόν, τώρα, αυτό το οποίο εμένα με προβληματίζει και να κλείσω και αυτό ότι δεν πιστεύω ότι πρέπει να παντρευόμαστε όλες τις επιλογές τις οποίες κάνουμε. Θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ σημασία να καθόμαστε κάποιες στιγμές και να κάνουμε reconcile το τι έχει συμβεί, να κάνουμε κριτική στον εαυτό μας και να είναι ok να αφήσουμε κάποια πράγματα πίσω αν αυτά δεν βοηθάνε. Θα μου πεις, ρε φίλε, το πτυχίο σου. Μεγάλη κουβέντα, δεν το απαντάω τώρα. Τα πάντα είναι. Αλλά όλες οι επιλογές είναι καλό να μπορείς να τις κάνεις challenge. Είμαι μαζί σου. Θεωρώ ότι έχει σημασία. Τώρα, εμένα αυτό το οποίο με προβληματίζει είναι το εξής. Ήτανε όντως για μένα ένα θέμα προτεραιοτήτων ή τώρα που έχουν περάσει 7 χρόνια που έχω να πάω στη σχολή, γιατί είναι 7 χρόνια που έχω να πάω στη σχολή, το έχω βαφτίσει στο μυαλό μου θέμα προτεραιοτήτων και το έχω πιστέψει. Μήπως σε βόλεψε. Γιατί και εμένα, και εμένα μπορεί να με βόλεψε. Δηλαδή σε ένα μεγάλο βαθμό θεωρώ ότι από ένα σημείο και μετά με βόλευε. Δηλαδή αυτό που έλεγα τότε, που μπράβο μου που το είχα συνειδητοποιήσει από νωρίς, είναι ότι είναι μια πολύ καλή δικαιολογία το ότι έχω ανοίξει μια εταιρεία, το ότι αυτή τη στιγμή έχω πελάτες, το ότι δεν μπορώ να αφήσω αυτή την εταιρεία. Δηλαδή δεν μπορώ να πω παιδιά, έχω μάθημα αύριο. Ήτανε, δεν μπορούσα να το κάνω. Αλλά από την άλλη ήταν πάρα πολύ βολικό. Ήταν μια πάρα πολύ καλή δικαιολογία που κάνει κανείς. Που ήταν πολύ δύσκολο κάποιος να έρθει και να σου πει: ξέρεις τι, Αντώνη, δεν έχεις δίκιο. Γιατί είχα κάτι άλλο. Αλλά αν το ξανά έκανα από την αρχή, μάλλον θα προσπαθούσα να μην αφήσω ποτέ τη σχολή. Δηλαδή θεωρώ τώρα, αν την ξαναπιάσω στη σχολή, είναι σχεδόν αδύνατο. Δηλαδή είναι αστείο. Ξέρεις πότε γίνεται ακόμα πιο εύκολο. Όταν αρχίζεις και μένεις και μόνος. Και λες τον άλλον, περίμενε. Μένω μόνος μου. Έχω νίκια να πληρώσω. Έχω υποχρεώσεις αυτά. Τι σχολή τώρα. Εκεί γίνεται ακόμα πιο εύκολο. Είναι πολλά. Είναι πολλά. Αλλά σου λέω, αν το ξανά έκανα από την αρχή, μάλλον θα προσπαθούσα να το κλείσω ή να πιάσω ένα αριθμό που θα μου επέτρεπε να κάνω παράλληλα και άλλα πράγματα που με ενδιαφέραν, αλλά να μπορέσω να το κλείσω. Έχεις δίκιο σε αυτό. Τώρα δεν μπορώ να το κλείσω. Για τα σου δίνει πειθαρχία. Και εμένα. Θα μας έδινε πειθαρχία. Σκέψω ότι. Ακόμα και στη δικιά μας δουλειά, δηλαδή, έχω δει 2-3 περιπτώσεις που αν είχα πτυχίο θα ήταν καλύτερα. Για παράδειγμα, είχα πάει να κάνω συνέντευξη στο Spotify. Στο Spotify, ένας από τους λόγους που με κόψανε,
Είχα περάσει λίγο συνεντεύξεις, ήταν χαρούμενοι, ήμουν και εγώ χαρούμενος. Έλεγα θα πάω στη Σουηδία, έβλεπα πόσο κρύο έχει. Και ξαφνικά με κόψανε στο τελευταίο κομμάτι. Ένας από τους λόγους που μου δώσανε είναι το πτυχίο. Δεν σου λέω ότι τότε δεν είχα πολύ λιγότερη εμπειρία, είχα πολλά πράγματα. Άρα μπορεί τώρα να μην υπήρχε το ίδιο πράγμα, το ίδιο πρόβλημα. Αλλά μου έτυχε μια φορά. Μπορεί κάποιος να έχει απογοητευτεί παραπάνω και να μην έλεγε α, πολύ ωραία ευκαιρία να τρέξω παραπάνω να δω κάνω πράγματα και να έλεγε όχι, καταστροφή. Ο κόσμος είναι μαύρος και κάτι άλλο. Δεν σου λέω πώς θα αντιδράσει ο κάθε άνθρωπος. Δεύτερη φορά, στις εκπαιδεύσεις υπάρχουν κάποια προγράμματα στα οποία δεν μπορούμε να μπούμε. Αυτό είναι θέμα. Γιατί δεν έχουμε πτυχίο. Εγώ πολλές φορές σκέφτομαι να πάω σε ένα ιδιωτικό για να πάρω ένα πτυχίο και να μπορέσω να. Γιατί αυτό μετράει. Ναι. Πτυχίο είναι. Μπορούμε να το κάνουμε και αυτό. Λες. Δηλαδή, δεν σου λέω ότι ποτέ δεν με έχει καθυστερήσει σε κάτι, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κομμάτι στην καριέρα μου στα επόμενα 5 χρόνια σε αυτό που βλέπω που το πτυχίο θα με πήγαινε πίσω. Να σου πω ένα άλλο που θα με πήγαινε πίσω. Αν αυτή τη στιγμή αποφασίσω ότι θα ήθελα να κάνω ένα MBA ώστε να εξασκήσω περισσότερο τις ικανότητές μου στο επιχειρησιακό κομμάτι, δεν μπορώ να κάνω MBA. Γιατί δεν έχω πτυχίο. Δεν ξέρω πόσο αξίζει το MBA, αλλά ξέρω ποιον guest θα φέρουμε για να μας μιλήσει γι' αυτό. Εννοείται ότι έχουμε φοβερό guest γι' αυτό. Τέλεια. Που έχει MBA. Έχει MBA. Μας έκανε παράπονο ότι δεν τον έχουμε κάνει mention στην εκπομπή. Οπότε. Δεν θα πούμε το όνομά του για να τον ενοχλήσουμε παραπάνω. Το έχουμε πει το όνομά του σήμερα. Το έχουμε πει το όνομά του σήμερα. Οπότε κάντε rewind να βρείτε τι λέμε όνομα. Μάλιστα. Αυτά νομίζω πάλι μιλήσαμε αρκετά, να ξέρεις. Πόση ώρα. Περίμενε, πριν δούμε. Εσύ πόση ώρα λες ότι μιλάμε τώρα. Εμένα μου φαίνονται 5 λεπτά. Εγώ θεωρώ ότι είμαστε κοντά στο μισάωρο. Και εγώ εκεί πρέπει να είμαστε, αλλά πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ. Και ειλικρινά δεν ξέρω τι το γυρίσουμε τελικά να κάνουμε ένα στη φορά μια τέτοια, γιατί μου αρέσει να το αναλύουμε. Αυτά τα πιο φιλοσοφικά τέτοια. Φιλοσοφικά, κατάλαβε τον όρο. Ή να αποφασίσουμε από πριν τουλάχιστον αν θα είναι τεχνικό ή φιλοσοφικό, γιατί το φιλοσοφικό θέλει ένα θέμα μάξιμο. Ναι. Εμένα δεν με πειράζει. Α, στο freestyle. Freestyle, ναι. Δεν βρίσκουμε. Γιατί βγήκε ωραίο, βλέπει. Είχαμε πράγματα. Γούσταρα. Και έχουμε καιρό να τη συζητήσουμε, να την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Καλά, το φοβερό ξέρεις ποιο είναι από όλα. Ότι αυτή τη στιγμή είχα φίλους που στο προηγούμενο είπαν ότι καταλάβανε κάποια πράγματα. Νομίζω ότι σήμερα θα καταλάβουν περισσότερα. Mm. Ακόμα και οι φίλοι μας. Αυτό είναι. Δηλαδή, έχει πει την επιτυχία τάκα η μάνα μου, λέει στον πατέρα μου: καλά, λέει, βάλτε να παίζει και βάλε μιούτα, μα δεν καταλαβαίνει. Τώρα νομίζω θα πατήσει play. Αχ, καλά. Αυτά είναι τέλεια. Λοιπόν, οπότε ας το κλείσουμε. Ναι, ναι, ας το κλείσουμε, παιδιά. Γιατί... Πολύ σημαντικό, είμαστε πλέον και στο Spotify, οπότε κάποιος μπορεί να το ακούσει εκεί, άμα θέλει. Σήμερα που και αύριο που έχω άδεια, θα κάτσω να ασχοληθώ και με τα υπόλοιπα podcast platforms, τα οποία είναι πιο δύσκολα να μπούμε από ό,τι περιμένουμε. Πρέπει να κάνουμε έξτρα δουλειά. Μάλλον, δεν ξέρω. Κάπου έχουμε αυτό που χρησιμοποιούμε, λέει ότι τα κάνει παντού, αλλά δεν έχει γίνει πουθενά. Οπότε μάλλον πρέπει να το κάνω εγώ με το χέρι. Ωραία, θα το δούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα, 100%. Είναι φοβερό. Νομίζω ότι το ότι είναι εβδομαδιαίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Ναι, ναι. Και μ' αρέσει και εμένα, να σου πω την αλήθεια. Τέλεια, και το σκέφτομαι και όλη την εβδομάδα. Λέω, κάτσε, λέω, μου απασχολεί αυτό να φέρω αυτό ή το άλλο. Γουστάρω. Τέλεια. Λοιπόν, οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Αν μας ακούτε ακόμα, θα δούμε τώρα πόση ώρα μας ακούτε. Ναι, ναι. Και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας. Bye.